του Εφετείου Πάτρας, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Με την πρόταση του Συλλόγου δημιουργήθηκε το Δίκτυο ΜΕΟΝ Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας. Ομολογώ ότι το νοσοκομείο Μαλλιάδας που αποτέλεσε την κύρια δομή, το συντηρητικό κέντρο του δικτύου, έδειξε ότι έχει μια άλλη δυναμική, τελείως ξεχωριστή και μπορεί να γίνει ένα μοντέλο σύγχρονο. Ίσως να βάζουμε τα γυαλιά σε άλλα μεγάλα ιδρύματα της χώρας. Αυτό δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κόσμος της Αμαλιάδας, για να μην κρίνει. Ίσως στο μυαλό μας μερικές φορές υπάρχει ένα μοντέλο για τα νοσοκομεία τα οποία είναι λίγο τετριμένα. Ζητώ συγγνώμη σε όσους είμαι λίγο σε πλάγια. Τα μοντέλα, όπως είπε και ο κύριος Πατσούς πριν λίγο, ο οποίος έχει και μια μεγάλη εμπειρία, γιατί δεν είπε για τον εαυτό του, αλλά είναι ένας διεθνής φήμης επιστήμονας και επίσης ήταν και κοσμήτωρας ιατρικής στο ΕΚΠΑ στην Αθήνα. Δηλαδή του μεγαλύτερου ιδρύματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν υποτιμούμε τη δική μας ιατρική σχολή εδώ στην ΧΑΗ. Αντιθέτως. Απλά πρέπει να τονίζουμε τα τοκές. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά γίνεται είναι ότι συζητάμε μία καινούργια προοπτική. Μία προοπτική που εσείς που είστε οι πολίτες της Αμαλιάδας και που ουσιαστικά έχετε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα μοντέρνο νοσοκομείο. Δεν έχει σημασία αν κάποιες από τις δομές, τις κτηριακές δομές, δεν είναι τόσο πολύ σύγχρονες. Έχετε τη νέα πτέρυγα, η οποία ελπίζω επιτέλους να λειτουργήσει. Έχουν γίνει πολλές αστοχίες. Είναι ένα αστείο γεγονός. Το κόστος όλης της διαδικασίας ήταν πολύ μικρό. Απορώ γιατί δεν μπόρεσαν οι υπεύθυνοι να το λύσουν το θέμα. Ειλικρινά απορώ. Το ακούω αυτό και συζητιέται όχι στα πηγαδάκια, το άκουγα στα επίσημα κέντρα. Γιατί ξέρετε ότι ο Σύλλογος ΜΕΟΝ, σαν νομικό πρόσωπο, όπως και ο Σύλλογος ο Ιατρικός κλπ. Είμαστε οι επίσημοι σύμβουλοι της εκάστοτε διοίκησης. Είτε το νοσοκομείο, είτε της ΥΠΕ, είτε του Υπουργού. Οπότε όλα αυτά έχουμε συμμετάσχει σε συζητήσεις, σε όλα. Αυτό λοιπόν που γίνεται απόψε είναι μια τρομερή ευκαιρία, όπως τότε που για λόγους που δεν ήταν στο χέρι μας, έκλεισε η Μευτική Κλινική, μάλλον αναστάθηκε η Μευτική Κλινική, για να το πούμε πιο σωστά, έγινε ανασχολήτης. Δημιουργήσαμε αυτό το θαύμα που είναι το Δίκτυο ΜΕΟΝ, που 5 μέρες από τον πυρήνα του νοσοκομείου Αμαλιάδας, 3 μέρες και 2 μέρες από τη Γαστούνη, κατάφεραν και έδωσαν σε 16.800 γυναίκες υπηρεσίες σε 2 μόλις χρόνια. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Επίσης, όπως λέει και ο κ. Πατσούρης, βεβαίως, διαγνώστηκαν καρκίνη σε πρώιμο στάδιο. Αυτό είναι όλο το νόημα. Και οι γυναίκες αυτές είναι υγιείς και οι οικογένειές τους τις χαίρονται. Επίσης, από το νοσοκομείο Αμαλιάδας πήγαν σε 855 προορισμούς σε όλη την Ήλιο. Αυτό δεν νομίζω πραγματικά ότι το συνειδητοποίησε τόσο καλά η πόλη. Βέβαια, με πολύ χαρά είδαμε την εκδήλωση και το Μάιο και ότι ήρθε όλος αυτός ο κόσμος. Πράγματι, δεν είναι ωραίο ο Σύλλογος να νομίζει ο κόσμος ότι ανοίξει μία παράταξη. Ο Σύλλογος, αυτό που δημιουργείται, η δική μας γνώμη, και γι' αυτό θέλουμε να συμμετάσχουμε, είναι ότι είναι μία πραγματική ευκαιρία η πόλη να ασχοληθεί με το νοσοκομείο της.